Δόξασον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Ξεκινούμε ένα καινούριο ταξίδι. Και σε αυτό το ταξίδι, παιδιά μου, το ταξίδι των γνώσεων και της αρετής, θέλω να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι σας. Ασφαλώς, πολλές φορές τα δικά σας αυτιά, τα λόγια ημών των μεγαλυτέρων, ίσως να φαντάζουν περιτά, μερικές δε φορές και εκνευριστικά. Όμως η κάθε ηλικία κρίνει τα πράγματα με το νου που έχει σε εκείνη την ηλικία. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όταν ήμουν μικρός, λέει, σκεφτόμουν ως μικρός. Όταν μεγάλωσα, σκεφτόμουν με το μυαλό ενός όριμου ανθρώπου. Σε αυτό λοιπόν το ταξίδι που ξεκινάτε και πάλι από σήμερα, θέλω να ξέρετε με πολύ αγάπη τρία πράγματα. Πρώτον, σας αγαπάμε ειλικρινά. Πρώτα οι γονείς σας, μετά οι δάσκαλοί σας και μετά μία ολόκληρη κοινωνία η οποία περιμένει από εσάς να πάτε λίγο πιο μπροστά από εμάς. Όσο και αν στην ηλικία σας φαίνεται ότι εμείς δήθεν μιλούμε ως αυθεντίες και ότι όλα τα έχουμε κάνει σωστά, η αλήθεια, παιδιά μου, είναι ότι δεν τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Και έχουμε και τα λάθη μας και τις ατέλειές μας και εσείς πρέπει να αγωνιστείτε. Ο εύκολος δρόμος είναι η κρίση. Το να κρίνουμε τον άλλον, να τον κατακρίνουμε και να τον απορρίπτουμε. Ο δύσκολος δρόμος που ταιριάζει σε εσάς είναι, βλέποντας τις ειδικές μας ατέλειες, να αγωνιστείτε, γιατί θέλει αγώνα η ζωή. Τίποτα δεν χαρίζεται σε αυτή τη ζωή. Θέλει αγώνα, θέλει προσπάθεια. Να αγωνιστείτε λοιπόν να γίνετε καλύτεροι από εμάς. Και αυτή είναι η δική μας ευχή. Και αυτή είναι η έκφραση της αγάπης που έχουμε για εσάς. Η αγάπη δεν εξαντλείται μόνο σε λόγια, είναι αυτό που σας προσφέρουμε ως κοινωνία, ως εκκλησία, ως οικογένεια, ως σχολείο, για να γίνετε καλύτεροι από εμάς. Τώρα λοιπόν είναι η εποχή που πρέπει αυτά να τα αξιοποιήσετε. Κάθε πράγμα είναι στον καιρό του, έτσι ώστε να έχει απόδοση και να έχει αποτέλεσμα. Ο γεωργός δεν θα σπείρει την σπορά του την άνοιξη ή το καλοκαίρι, τότε είναι η περίοδος του θερισμού. Ο γεωργός τώρα θα σπείρει το χωράφι του, αφού πρώτα το καλλιεργήσει, έτσι ώστε να έρθει ο καιρός αυτό που εκοπίασε να καρποφορήσει. Τώρα λοιπόν για εσάς είναι η περίοδος του αγώνα. Να αγωνιστείτε, να μάθετε, να πλουτίσετε τον ορίζοντά σας, να πορευτείτε στην κοινωνία αύριο με το κεφάλι ψηλά. Γιατί θυμάστε τι έλεγαν οι πατέρες μας και οι παππούδες μας, οι σοφοί πατέρες και παππούδες μας. Άνθρωπος αμόρφωτος, ξύλο, το ξέρετε στενά, παιδιά, αυτή την παροιμία την ξέρετε. Ναι. Τι λέει λοιπόν, άνθρωπος αμόρφωτος, ξύλο απελέκητο, δηλαδή ένα άχρηστο ξύλο, το οποίο το βλέπουμε, το απαξιώνουμε και το πετάμε. Έτσι είναι ο αμόρφωτος άνθρωπος. Αλλά μόρφωση δεν είναι μόνο οι γνώσεις, το να μάθετε εξισώσεις, το να μάθετε ιστορία, το να μάθετε συντακτικό, το να μάθετε τους κανόνες της φυσικής, δεν είναι μόνο αυτό μόρφωση. Και εδώ στο σχολείο πρέπει να μάθετε πρώτα να είστε άνθρωποι, να σέβεστε ο ένας τον άλλον, να αγωνίζεστε, να ανεβαίνετε ένα βήμα πιο ψηλά. Βλέπετε αυτά τα σκαλοπάτια. Δεν είναι μόνο επειδή το σχολείο σας είναι ψηλά, αλλά είναι για να σας δείχνει και τον δρόμο της ζωής. Κάθε μέρα ένα σκαλοπάτι. Το καθένα σκαλοπάτι σας ανεβάζει πιο ψηλά. Αυτά είχα να σας πω. Μαζί με την αγάπη μου, με τις προσευχές, εγώ σας ακούω κάθε πρωί. Και όταν σας ακούω, προσεύχομαι για σας κάθε πρωί. Το σπίτι μου είναι δίπλα, ξέρετε. Το σχολείο σας είναι δίπλα στην εκκλησία. Στο σχολείο σας μέσα έχετε εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Έχετε λοιπόν πολλά πράγματα να θυμάστε. Ότι η πίστη εις τον Θεό είναι το πρώτιστο και το μεγαλύτερο στη ζωή. Εύχομαι λοιπόν να έχετε υγεία, να έχετε πρόοδο, να έχετε προκοπή και να αγωνιστείτε, να ανέβετε αυτά τα σκαλοπάτια
και να γίνετε καλύτεροι από εμάς στη ζωή. Ο Θεός να είναι μαζί σας, να ακούτε τους δασκάλους σας, οι οποίοι βρίσκονται εδώ για σας, για να σας μεταφέρουν γνώσεις, αλλά και ήθος που είναι το πρώτιστο, τις αξίες δηλαδή και τα ιδανικά που πρέπει να έχει ο άνθρωπος, γιατί δεν είμαστε μηχανές, είμαστε άνθρωποι που πάνε να μπει σώμα και ψυχή, ψυχή και σώμα. Και το σώμα έχει ανάγκες, αλλά και η ψυχή έχει μεγαλύτερες ανάγκες. Καλή αρχή, ευλογημένη αρχή, στους καλούς σας δασκάλους καλή δύναμη και ξεκινήστε χωρίς φόβο, αλλά με ελπίδα και με χαρά το ταξίδι της ζωής και το ταξίδι των γνώσεων. Ο Θεός να είναι μαζί σας, να σας ευλογεί πάντοτε. Αμήν.